θα έρθουμε στη φυσική μας κατάσταση. Θα επανέλθουμε. Αυτοσχεδιάζεις, μπράβο ρε εσύ. Οι ιδέες μου έρχονται έτσι θόρμητα. Μπράβο. Λοιπόν, πού θα σε πάω τώρα, τι θα σε πάω να κάνεις. Πάλι στα δικά σου λιμέρια με πας. Θα σε μάθω να... Μάλλον γιατί θα σε μάθω. Να υπερασπίζουμε τον εαυτό μου. Ναι, και όχι μόνο. Μπορεί κάποια μέρα να σε δούμε να είσαι στην πρώτη γραμμή ταεκβοντό. Και γι' αυτό μπορεί να φροντίσει ένας ειδικός. Πάμε να το γνωρίσουμε λοιπόν. Γιατί όχι, λέει άνθρωπος. Λοιπόν, Θάνος Παπαθανασίου, προπονητής και παγκόσμιος πρωταθλητής. Έχουμε τις πηγές μας. Πανελλήνιος. Χαμός. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σου μιλάμε στον Ενικό γιατί είσαι στην ηλικία μας κοντά. Εντάξει. Στην ηλικία μου. Ναι. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να μάθουμε καταρχάς τι είναι το Taekwondo. Το Taekwondo είναι ένα είδος άοπλης πολεμικής τέχνης. Με σκοπό που έχει την αυτοάμυνα. Αυτοάμυνα. Ναι. Ναι, αλλά τι διαφορά έχει το Taekwondo από όλες τις άλλες πολεμικές τέχνες. Και γιατί να επιλέξουμε το Taekwondo. Θα σας πω. Λοιπόν, το Taekwondo. Πέρα από τη σωματική φυσική κατάσταση που σας βελτιώνει, βελτιώνετε και την καρδιοαναπνευστική και μυοσκελετική σας κατάσταση. Μπορεί να διορθώσει πλατυποδία, αλήθεια, κύφωση, λόρδωση με τις ασκήσεις που κάνουμε. Βγείτε που το ξέρει. Φυσικά. Επίσης βελτιώνει δύναμη, ταχύτητα, ισορροπία, αλτικότητα, συντονισμός. Είναι πολύ καλό για το στρες και για το άγχος. Ναι, αλλά είναι ένα άθλημα όμως που απευθύνεται περισσότερο στους άντρες, ή κάνω λάθος. Όχι. Όχι. Απευθύνεται άντρες, γυναίκες, ό,τι ηλικία από 5 έως 95 χρονών. Μπορεί να ξεκινήσει να κάνει κάποιο παιδί από 5 χρονών, από τη στιγμή που μπορεί να φύγει από τη μαμά του, από τον μπαμπά του, να μπορεί μόνο του να κάνει κάποια πράγματα. Ίσως η Νίκη το λέει αυτό γιατί μάλλον έχει περισσότερη απήχηση σε άντρες ή αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Μπορεί να το βλέπετε εσείς, μπορεί να φαίνεται, αλλά δεν είναι έτσι. Για παράδειγμα, και στη σχολή τη δικιά μου και στη σχολή του δασκάλου μου έχουμε πολλά κορίτσια, πολλές κοπέλες που ξεκινάνε είτε για να ξεκινήσουν μόνο για την αυτοάμυνα, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στον δρόμο, αν κάτι τους τύχει, είτε για την σωματική και όλα αυτά που... Οι περισσότεροι όμως πρωταθλητές που συναντάσκησα εκεί, τέλος πάντων έξω, δεν είναι άντρες ή κάνω λάθος. Έχει. Ας πούμε οι περισσότεροι είναι άντρες. Δεν έχει να κάνει με τη σωματική δύναμη τόσο, ε. Μας είπες ότι... Έχει να κάνει με πολλά, όπως τη σωματική. Αυτό σου εξελίζει μετά την ταχύτητα. Η ταχύτητα είναι πολύ βασικό στο Taekwondo. Η ταχύτητα, η ισορροπία είναι πολύ βασικά. Να εξηγήσουμε λίγο τι είναι το Taekwondo. Ποια πολεμική τέχνη είναι. Φοράς συγκεκριμένα ρούχα. Φοράμε ναι, τη στολή, άσπρη στολή. Ωραία. Βλέπουμε και φωτογραφίες. Ναι. Άσπρη στολή, από πίσω είναι το λογότυπο του Taekwondo. Τη ζώνη μας, είτε άσπρη είτε οτιδήποτε έχει ο καθένας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζώνη, ανάλογα με το επίπεδο αλλάζει. Ανάλογα με το επίπεδο αλλάζει και η ζώνη. Ξεκινάμε με την άσπρη που είναι η πρώτη, κίτρινη, πράσινη, μπλε, κόκκινη και καταλήγουμε στη μαύρη. Πόσες ζώνες είπες, 5? 6 είναι σύνολο. Μετά όταν φτάσεις κάποιος στη μαύρη ξεκινάνε τα ντάν. Τα ντάν είναι κάτι σαν βαθμοί. Όσο πιο μεγάλο, τόσο πιο ανώτερος είσαι. Και τι θα πρέπει να προσέξεις, ας πούμε, κάποιος που θέλει να ασχοληθεί σοβαρά επαγγελματικά, τεχνική? Εξαρτάται. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει το Taekwondo για πρωταθλητισμό. Εκεί είναι άλλο τελείως διαφορετικό πράγμα. Πρέπει να ξοδέψεις πολύ χρόνο, γιατί ο πρωταθλητισμός απαιτεί θυσίες. Εσύ τι θυσίες έκανες? Εγώ έκανα θυσίες... Διατροφικές, ας πούμε. Διατροφικές, λίγο έλειπα από τους φίλους μου. Όταν αυτοί έβγαιναν, εγώ όχι, δεν μπορούσα, γιατί είχα προετοιμασία. Στα μαθήματα? Στα μαθήματα φυσικά σε βοηθάει και σου δίνει και μοριοδότηση για τις πανελλήνιες. Αν βγεις κάποια καλή θέση μέσα στην τριάδα, μπορείς να σου δώσει μοριοδότηση είτε για μια οποιαδήποτε σχολή, είτε για γυμναστική ακαδημία, που σου δίνει κάτι περισσότερο στη γυμναστική ακαδημία. Εσύ είσαι τελειώσει γυμναστική ακαδημία? Εγώ όχι. Εγώ έχω βγάλει το δίπλωμα προπονητή γάμα κατηγορίας, που είναι από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αναγνωρισμένο. Ωραία. Και είμαι κάτοχος τριών ντάν στο Taekwondo. Κάνεις και κάποια άλλη πολεμική τέχνη ή ξεκίνησες με αυτό? Εγώ και ξεκίνησα με αυτό. Από 6 χρονών με το Taekwondo. Λόγω ενός φίλου μου. Κλασικά πήγαινε ο φίλος, κολυφάμε. Και επηρεάστηκες? Επηρεάστηκα, εγώ συνέχισα, ο φίλος μου δεν συνέχισε και έχω φτάσει τώρα εδώ πέρα. Μάλιστα.
Ποιος είναι έτσι ο στόχος σου εσένα στο μέλλον, τι θα ήθελες να πραγματοποιήσεις? Ως προπονητής θα ήθελα να βγάλω εγώ τους δικούς μου μαθητές, είτε πρωταθλητές, όπου πάει. Σαν αθλητής, γιατί ασχολούμαι και αθλητικά πλέον, δεν το έχω σταματήσει ακόμα. Ναι, είσαι μικρός. Να πάρω κάποια διάκριση μεγαλύτερη, πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο, πρώτη, δεύτερη θέση. Mm-hmm. Θέλω να το ξαναζήσω αυτό. Έχεις κάποιους αγώνες έτσι προσεχώς που περιμένεις έτσι να μπεις? Είναι η πρόκριση για το παγκόσμιο που είναι τον Ιούνιο, το οποίο θα γίνουν οι αγώνες στη Θεσσαλονίκη και ελπίζω να τα πάω καλά για να μπω και στο παγκόσμιο. Στο ευχόμαστε. Ναι, είτε στο ευχόμαστε. Ευχαριστώ. Ωραία. Και πού μπορούμε να σε βρούμε? Παπαναστασίου 65 είναι η σχολή στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Έχουμε και στο Κοκκινιχάνι, πάνω στον κεντρικό δρόμο, άλλη μια σχολή. Επίσης κάνουμε Σκαλάνη, Αγία Πελαγία και Καρτερό. Η προπόνηση διαρκεί μία ώρα ή παραπάνω ή λιγότερο? Εξαρτάται. Mm. Από μία μέχρι όσο πάει. Μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι τρεις, εξαρτάται το σκοπό που θέλει ο αθλητής να κάνει. Αν είναι περίοδο προετοιμασίας, είναι και περισσότερες ημέρες και περισσότερες ώρες. Αν τώρα το κάνει καθαρά για αυτοάμυνα ή για αθλητισμό, θα πάμε στη μία ώρα τρεις φορές την εβδομάδα. Ξέρεις τι δεν σε ρωτήσαμε όμως? Το Taekwondo είναι ένα άθλημα το οποίο ακούγεται, διόρθωσέ με τώρα αν κάνω λάθος, την τελευταία πενταετία περισσότερο. Πριν αυτή την πενταετία, οι περισσότεροι πήγαιναν τα παιδιά τους για παράδειγμα στο καράτε, πήγαιναν στην ενόργανη, άλλα αθλήματα. Έτσι. Ναι. Έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και ειδικά στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Γιατί πριν δύο εβδομάδες ήταν το Πανευρωπαϊκό στην Ιταλία. Η Ελλάδα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Πέρυσι είχαν βγει στον αντρών γυναικών πέμπτη θέση και στο εφήβων τρίτη. Φέτος και επειδή έγινε μαζί το πρωτάθλημα, δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη. Mm. Είναι κάτι πολύ αισιόδοξο. Είναι καλό και αισιόδοξο για εσάς και μάλλον κάνετε καλά τη δουλειά σας. Μπράβο. Έτσι, όλοι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και με το Taekwondo ειδικά, αλλά ναι, είναι ένα άθλημα με πολεμική τέχνη που και βοηθάει, όπως είπαμε πριν, τις γυναίκες και για άμυνα. Αλλά τελικά μπορεί να μας κάνει καλύτερους. Εννοείται. Όπως και να έχει σωματικά και ψυχικά. Και ναι, γενικά νομίζω ότι με τις πολεμικές τέχνες έχει γίνει έτσι κάτι τέτοιο τελευταία. Έχει γίνει τάση και βοηθάει στο. Δεν ξέρω. Και στην εκτόνωση. Καλά, εκτόνωση. Φυσικά και στην εκτόνωση. Βασικό. Εννοείται, εννοείται. Εκτόνωση είναι κάθε είδος γυμναστικής και γι' αυτό και εμείς προτρέπουμε τον κόσμο μέσα στην εκπομπή μας να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, ό,τι και είναι αυτό. Taekwondo, και με τις πολεμικές τέχνες και με το Taekwondo, εννοείται. Και να ψάξει τον Θάνο Παπαθανασίου να τον βρει, που είναι πρωταθλητής ο άνθρωπος και γνωρίζει καλύτερα, να του πει παραπάνω πράγματα. Και είναι έτσι φυσιογνωμία ήρεμη, οπότε πάει να πει ότι όντως ισχύει αυτό που λέει για την εκτόνωση. Ήρεμη και φαντάζεσαι να τον δεις πάνω εκεί πέρα, ότι είναι κουρασμένη. Λοιπόν, Θάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καλή επιτυχία και να σου πω γιατί όχι. Εάν πάει καλά, που στο ευχόμαστε να πάει καλά, να σε έχουμε να μας πεις τα αποτελέσματα και την εμπειρία σου. Θα έρθουμε να σας κάνουμε και μια επίδειξη εδώ πέρα. Βέβαια. Α, θα μπορούμε να πάρουμε κι εμείς μέρος. Να πάρουμε λίγο μέρος. Στην επίδειξη. Να πάρουμε μέρος. Ναι. Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό στον αέρα. Λοιπόν, θα το δούμε, θα το σκεφτούμε. Γιατί όχι. Και ο κύριος Μανώλης μου λέει, ας μην το σχολιάσουμε. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Και επιστρέφουμε.